330.000 ανεμβολιαστοί πολίτες άνω των 60 ετών σε επίπεδο χώρας θα κληθούν να πληρώσουν το διοικητικό πρόστιμο των 50 ευρώ για τον μισό μήνα, ενώ από την 1η Φεβρουαρίου θα πληρώσουν 100 ευρώ για όσο διάστημα δεν εμβολιάζονται. Και ο Άγιος θέλει φοβέρα. Κατάλαβες. Πρέπει να το κάνουν, αλλιώς τι γίνεται. Ο καθένας όπως το σκέφτεται σας πράξει. Εγώ κοπελιά μου θα τους έβαζα 500 ευρώ, διότι παίζουν με τη δημόσια υγεία. Τόσα δισεκατομμύρια που έχουν εμβολιαστεί σε όλο τον κόσμο. Είναι ηλίθιοι άνθρωποι. Πολύ καλά τους κάνει. Συμφωνώ με το πρόστιμο. Γιατί δηλαδή εμείς είμαστε κορόιδο και κάναμε τα δύο εμβόλια και πάμε για το τρίτο. Εδώ είχαμε άνθρωπο προηγουμένως και δεν έχει κάνει και το πρώτο. Όπως εκτιμάται, το 90% των πολιτών έχει ήδη εμβολιαστεί ή έχει κλείσει ραντεβού, ενώ ένα 10% της ευάλωτης αυτής ηλικιακής ομάδας παραμένει ανεμβολίαστο. Κακό του κεφαλιού τους. Ό,τι θέλουν να κάνουν. Καλά τους κάνουν, έπρεπε να το έχουν κάνει. Δηλαδή τι θα πει ανεμβολίαστος, οι υπόλοιποι τι είμαστε. Καλά το λέει. Κορόιδα είμαστε. Σωστά. Δηλαδή τα παιδιά μας, τα αγώνια μας, τι είναι αυτά. Εγώ το έχω κάνει υποχρεωτικά για να μπορώ να κινέμαι, να μπαίνω σε μαγαζιά, σε τράπεζες και σε αυτά. Αλλά αν δεν υπήρχε η αυτή η υποχρεωτικότητα, δεν θα το έκανα. Τι θα τρία. Εμβολιασμένος λοιπόν. Ναι. Και τι λέτε για αυτούς που δεν έχουν εμβολιαστεί άνω των 60. Για τους με χαρά τους. Ήδη ξεκίνησε η διαδικασία των τελικών διασταυρώσεων για τους ανεμβολίαστους πολίτες άνω των 60 ετών, ώστε να συνταχθεί οριστικός κατάλογος. Συμφωνώ, ναι, όλα, σε όλα. Να κάνουν τα εμβόλια ο κόσμος, γιατί βλέπω κόσμο και δεν κάνει, οικογένειες και πεθαίνουν. Κατά περίεργο τρόπο, στο συγκεκριμένο καφενείο είναι όλοι εμβολιασμένοι. Κατά περίεργο τρόπο. Λοιπόν, τώρα ο φόβος είναι. Κάτι άλλο συμβαίνει, δεν ξέρω. Όσο για το πρόστιμο, σωστά κάνουν. Σωστά. Γιατί όχι, δηλαδή δεν κατάλαβα. Όπως γίνονται σε άλλα κράτη, και όχι μόνο, να γίνει και εδώ. Μα δεν μπορείς να έχεις τον άλλο να έρχεται εδώ με τον κίνδυνο των δικών σου, των παιδιών σου, των εγγονιών σου, για εκείνος μόνο και μόνο για να πέρασε καλά. Πολίτες του Ηρακλείου σχολίασαν το μέτρο της επιβολής προστίμου των 100 ευρώ για τους ανεμβολίαστους. Πάντως, όπως ξεκαθάρισε ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δεν πρόκειται να γίνει καμία παρακράτηση από το μισθό ή την σύνταξη. Εγώ τα έχω κάνει τα εμβόλια, αλλά γιατί είναι άδικο να βάλω 100 ευρώ. Είναι αδικία. Δεν θέλω να το κάνω. Με υποχρέωση το κάνω. Δεν θέλω να το κάνω. Δεν θέλω να το κάνω. Με το ζώο να δώσω 100 ευρώ, μα ρωτάει ένα ταξιούχο να πει 400 ευρώ, να δίνει 100 ευρώ. Είναι αδικία. Εγώ τα έχω κάνει τα τρία, οπότε. Συμφωνώ. Πιστεύετε ότι τώρα με το πρόστιμο θα εμβολιαστούν πολλοί? Πιο πολλοί. Επίσης εξαιρούνται όσοι έχουν κάνει αίτηση στην Ειδική Υγειονομική Επιτροπή για να εξαιρεθούν για λόγους υγείας. Η καταληκτική ημερομηνία ήταν στις 14 Ιανουαρίου, ενώ οι αιτήσεις θα εξεταστούν μέχρι την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου. Για όσους δεν γίνουν δεκτές οι αιτήσεις τους, πρέπει μέχρι τις 28 Ιανουαρίου να κλείσουν ραντεβού για να εμβολιαστούν.